σε σχέση με τη συζήτηση, τις χθεσινές ομιλίες των κυρίων Σαμαρά και Καραμαλή, τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι ο λαός έχει χορτάσει σωτήρες. Είτε από το ντουλάπι και το ψυγείο, είτε από τους νεόφερτους που τους βάζουν βιτρίνα και όλα μπροστά-μπροστά για να φαίνονται. Και η συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει και στα τρία κόμματα είναι μια συζήτηση η οποία όχι μόνο δεν αφορά το λαό, αλλά νομίζω ότι είναι εχθρική απέναντι στο λαό. Ουσιαστικά τι λένε. Ναι, επιτρέψτε μου. Ουσιαστικά τι λένε τα τρία κόμματα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που θα καταφέρει να βάλει εσένα, πολίτη, λαέ, εργάτη, εργαζόμενε, επαγγελματία, αγρότη, που σε έχουμε τσακίσει τόσα και τόσα χρόνια με τόσες κυβερνήσεις, θα σε ξαναβάλει πάλι πίσω στη στρούγκα της στήριξης και της ανοχής στην πολιτική και στρατηγική που όμως είναι κοινή και δεδομένη. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο, συγγνώμη, κύριε Λοβέρδο. Είναι στρατηγική. Θα τελειώσετε, αλλά υπάρχει εδώ μια. Πώς να το πει κανείς, μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Ιδεολογική για σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία την οποία θέλει να την εφαρμόσει πρακτικά στην πολιτική. Δηλαδή να γίνει και εφαρμοσμένη πολιτική αυτή η ιδεολογία που έχετε. Κατά συνέπεια, η κοινωνία αυτή που είμαστε τώρα, η αστική δημοκρατία, δεν σας ταιριάζει. Δεν μπορεί να εσείς να είστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το ΠΑΣΟΚ, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι πασίδηλο αυτό. Κατά συνέπεια, εσείς μιλάτε για μια άλλη κοινωνία και προσπαθείτε να κρίνετε μια διαφορετική κοινωνία. Νομίζω ότι η στάση είναι και στον τρόπο λειτουργίας και σε αυτά που. Δεν είναι σε αστικό κόμμα τώρα. Και στο πώς αντιμετωπίζουμε ακριβώς τους θεσμούς της αστικής, του αστικού κράτους, νομίζω ότι το δείχνει αυτό που λέτε. Έτσι. Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα και πριν. Γιατί αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές παραξηγούνται οι θέσεις σας. Και δεν καταλαβαίνουν πολλοί ότι εσείς μιλάτε με δεδομένο άλλες κοινωνικές δομές, μια διαφορετική Εμείς κοινωνία. Μιλάμε καταρχάς για μια κοινωνία. Όχι, το λέω για να καθαρίσουμε το τοπίο. Οι εργαζόμενοι, ο λαός θα είναι ενεργοί στη συμμετοχή στη διακυβέρνηση της χώρας, στη γνώμη, όχι μόνο μία φορά στα τέσσερα χρόνια να ψάχνουν να βρουν το σωτήρα τους. Εντάξει, βέβαια. Επειδή λοιπόν είναι κοινή στρατηγική ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή, ιδίως η σοσιαλδημοκρατία ψάχνει να βρει έναν τρόπο να καταφέρει να επιστρέψει πάλι πίσω στην ίδια στρούγκα, αυτή που γνωρίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με επαναλαμβάνω τρίτη φορά, με δεδομένη την κοινή συμφωνία τους με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και αποτελεί και την πιο βολική αντιπολίτευση απέναντι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Και αυτή η κοινή στρατηγική, επιτρέψτε μου, οδηγεί σε μια βάρβαρη πολιτική, σε βάρβαρα μέτρα, τα οποία τσακίζουν το λαό στην πραγματικότητα. Μόλις χθες βγήκε η εγκύκλειος για την εξαήμερη και 13-ωρη δουλειά. Σήμερα και χθες είναι σε κινητοποίηση τα σωματεία να αποτρέψουν ακόμα έναν πληστηριασμό κατοικίας, μάλιστα μιας αθλήτριας με αναπηρία, η οποία έχει διακριθεί και με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, και βρίσκονται σε μεγάλες κινητοποίησεις για να αποτρέψουν αυτό. Η χθεσινή ομιλία του κύριου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή ανέδειξε ότι, αυτό που λέει το ΚΚΕ εδώ και καιρό, ότι βρισκόμαστε σε μια πολεμική προετοιμασία για τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και όλα αυτά θα τα λουστεί ο λαός και τα λούζεται ο λαός. Ένα λεπτό. Αυτά, λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, όχι μόνο σωτήρες τέτοιοι δεν αρμόζουν στο λαό, αλλά ο λαός πρέπει να βγει στον δρόμο. Συγγνώμη τώρα. Να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής. Ναι, κύριε Μεταξά, με εκλογές δεν έρχονται αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, οι εκλογές. Αυτά μην εκλογευόμαστε μεταξύ μας. Άμα διαβάσατε και την αναλύση. Είναι δυνατό τώρα να πέρναγε όλα τα συστήματα που εφαρμόστηκαν με αυτή την ιδεολογία σαν πολιτική εφαρμογή να γινόσανται με εκλογικές διαδικασίες. Δεν γίνονται αυτά. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση τη Κεντρική Επιτροπή για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ακριβώς, θέτει τα κριτήρια που βάζει το ΚΚΕ και τα όρια φυσικά. Αλλά που σας εξήγησα μια εκλογική αναμέτρηση. Ότι η κοινωνική αλλαγή, κύριε Μεταξά, ακούτε με όμως, η κοινωνική αλλαγή αυτού του επίπεδου και αυτού του μεγέθους στην οποία επιχειρείτε δεν γίνεται με εκλογική αναμέτρηση. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι διαφορετικό. Το βασικό, λοιπόν, νομίζω πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής. Και αυτό πλέον είναι αποδειγμένο, ότι ο κύριος χορηγός, ο χρυσός χορηγός της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς. Και με τις πολιτικές της. Με τις πολιτικές της και με την παραχάραξη της ιστορίας, με τη θεωρία των άκρων,
και με την ηρωοποίηση των ναζιστών σε μια σειρά από χώρες και άλλα μέτρα τα οποία παίρνει. Mm. Πρώτο. Δεύτερο. Όπως το άκουσα πολύ σωστά σε μια εκπομπή από έναν ακροατή που πήρε τηλέφωνο και είπε πολύ. Πώς να το πω, αυθόρμητα το εξής. Λέει τώρα ο κύριος Μακρόν, λέει στη Λεπέν, τι θα της αντιπαρατεθεί. Ότι δεν κατέβασε αύρες και τις δυνάμεις του στρατού στις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού. Ότι δεν έφερε τα πιο βάρβαρα μέτρα των τελευταίων χρόνων. Θέλω να πω τι, ότι τελικά και η ακροδεξιά, όπως είπε και ο κύριος Λοβέρντος πριν για την Μελώνη, αποτελεί ένα πυλώνα του συστήματος. Και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν όποτε χρειάζεται για να μπορέσει να βγάλει και μια βρώμικη δουλειά. Τώρα για το βασικό. Τελικά τι φανερώνει και η ερώτηση που μου κάνατε, και πολύ σωστή ερώτηση και κύρια και κέρια μάλλον ερώτηση. Ότι αυτός ο οποίος μπορεί να βάλει τέρμα, να βάλει φρένο στον φασισμό, στον ναζισμό, είναι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτό έχει δείξει και η ίδια η ιστορία. Και ναι, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις και στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, να αναπτυχθεί και το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά και να αναπτυχθεί και να θεριέψει και το κομμουνιστικό κίνημα. Γιατί ναι, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν δεχτεί μεγάλο χτύπημα τα κομμουνιστικά κόμματα και κυρίως έχουν δεχτεί χτύπημα από τη λογική της κυβερνησιμότητας. Από τη συνεργασία με τη σοσιαλδημοκρατία ή με τις άλλες αριστερές, να το πω έτσι, δυνάμεις σε κυβερνήσεις που απογοήτευσαν τον κόσμο. Και όλα αυτά ήταν συνέπεια μιας ιστορικής διαδρομής που το ΚΚΕ κάνει μεγάλη μάχη για να αντιστραφεί και έχει αποτέλεσμα. Και θα έχει αποτέλεσμα και το επόμενο διάστημα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, γιατί μπορεί να αλλάξει η κατάσταση και είναι ο μόνος δρόμος για τους λαούς. Έχετε ένα πρόβλημα, τεχνικό κυρίως πρόβλημα, σε πολιτικό επίπεδο εννοώ. Σας έχουν ταυτίσει με τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Σας έχουν ταυτίσει με μια κοινωνία που, με κάποιες κοινωνίες που είχαν γίνει στην Ανατολική Ευρώπη. Είσαστε ταυτισμένοι με αυτές τις κοινωνίες. Τώρα αν είναι σωστό ή λάθος δεν ξέρω, αλλά εκεί σας έχουν, σε αυτήν την κατηγορία σας έχουν τοποθετήσει ότι αυτό θέλετε να φτιάξετε και στην Ελλάδα. Και μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, μην γελάτε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μήπως αυτό εμποδίζει την πορεία σας, την ανάπτυξή σας, διότι σου λέει εγώ δεν θέλω να γίνω όπως ήταν η Ρωσία ή η Βουλγαρία ή... Να σας πω, καταλαβαίνετε τι λέω. Ένα από τα βασικά... Δίκαιο είναι αυτό που ρωτάω. Ναι, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θέτουμε στη συζήτηση είναι η πείρα από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα, γιατί... Ζήτημα για το οποίο το ΚΚΕ έχει κάνει μια μακρά έρευνα, συνεχίζει την έρευνα, κάνει μια προσπάθεια αυτή η έρευνα και αυτά τα συμπεράσματα να τα θέσει στο λαό, να τα θέσει στο εργατικό κίνημα, χωρίς να ωρεοποιεί καταστάσεις στον 20ο αιώνα, βλέποντας βέβαια τις συνθήκες κατά τις οποίες υπήρξε αυτή η πρώτη προσπάθεια, τρέψτε μόνο σε αυτό, ναι. και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας το εξής, ότι με τις όποιες δυσκολίες, με τις όποιες αδυναμίες, ο σοσιαλισμός αυτός που γνωρίσαμε ήταν πολύ πολύ μπροστά, πολύ πιο μπροστά από το πιο προοδευτικό καπιταλιστικό κράτος. Αυτό το πράγμα, κοιτάξτε, προφανώς το βασικό είναι η Σοβιετική Ένωση. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα του λαού, των εργαζομένων, σε αυτό. Μα προφανώς το λέμε εμείς από τη σκοπιά των εργατικών συμφερόντων, όχι από τη σκοπιά των επιχειρηματικών συμφερόντων που το λέτε εσείς. Για το πω ευθέως. Καταλαβαίνω, κύριε Λοβέρδο, κοιτάξτε. Για έναν μεγάλο επιχειρηματία, ο σοσιαλισμός προφανώς είναι κάτι που βγάζει σφυράκια. Οι λαοί και οι εργάτες υπέφεραν επί του υπαρκτού σοσιαλισμού, τον οποίο εσείς υποστηρίζετε. Και αν η Ευρώπη έχει καταδικάσει κάτι, δεν έχει καταδικάσει τον κομμουνισμό γενικότερα. Τα εγκλήματα του σταλινισμού έχει καταδικάσει. Εντάξει, αυτή είναι η θεωρία των δύο άκρων. Αυτά που λέτε τα λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά είναι που θέλει. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τα εγκλήματα του ναζισμού και του σταλινισμού. Αυτά τα γνωστά που λέτε. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μόνο αυτό. Δεν απαντάω στον κύριο Λοβέρδο, γνωρίζουμε τον κύριο Λοβέρδο. Απαντάω σε κάποιον. Δεν γνωρίζετε. Απαντάω σε κάποιον που πραγματικά. Δεν σα έκρυψα ποτέ, δεν είπα ποτέ ότι είμαι αριστερό. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που πραγματικά οι δυσκολίες θεριέψανε και στη Σοβιετική Ένωση, που φάνηκαν
τα διέξοδα του συστήματος αυτού που βιωρείται. Φάνηκαν οι σοβαρές διαστρεβλώσεις της οικονομίας της αγοράς. Ναι, εκεί αποδείχθηκε ότι αυτό που χρειάζεται είναι ενδυνάμωση και της προσπάθειας για να έχουμε αυτή την οικονομία και στη χώρα μας και αλλού. Αυτό θα είναι η λύση για το λαό. Αποσύρθηκε το δικαστήριο και η απόφαση βγήκε και επιστρέφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία στους κατηγορούμενους του ΟΤΕ για τη Siemens και τα λοιπά. Αξιοπιστία των θεσμών, η οποία έχει τρωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Την απόφαση αυτή πέσει στον κόσμο τώρα. Ναι. Αυτό δεν... Εγώ δεν λέω ότι η δικαιοσύνη δεν έκανε λάθος, αλλά... Στην Ελλάδα, για όλα νομίζω ότι φταίει ο Πρωθυπουργός. Δεν φταίει ο Πρωθυπουργός για κάθε τι που γίνεται. Όχι, αλλά αυτό που άκουσα τώρα, εντάξει. Επαναλαμβάνω, παίρνουν σπίτι από αθλήτρια, άτομα με ειδικές ανάγκες και μάλιστα στην Ολυμπιακή ομάδα την Εθνική. Πάνε να πάρουν σπίτι τα κοράκια και την ίδια στιγμή παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Η δικαιοσύνη στο αστικό πολιτικό σύστημα, αυτό που πρέπει να υπερασπιστείτε, κύριε Λουβέρδο. Όχι, εγώ το υπερασπίζομαι φυσικά. Συγκριτικά όλα γίνονται, έτσι. Συγκριτικά με τα άλλα συστήματα υπερασπίζομαι την αστική δημοκρατία, φυσικά. Θέλω να ακούσω και εσάς, κύριε Παπαγεωργίου. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση αν ήταν άλλο σύστημα, κύριε. Κύριε Γιάννη. Αν ήταν, θα είμαστε στα γκουλάγκ, αν ήταν άλλο σύστημα επικρατούσε στην Ελλάδα. Στα μυθιστορήματα που διαβάζετε. Θα κάναμε αυτή τη συζήτηση ελεύθερα. Στα μυθιστορήματα που διαβάζετε στον κόσμο που βρίσκεται, που βρίσκεται στο γραφικό, ναι, εκεί θα γίνουν. Α, εντάξει. Εμένα δεν νομίζω να με στέρνατε πάντως. Αφού έχουμε την ευκαιρία να την κάνουμε. Μαζί με τον Λουβέρδο. Κοιτάξτε, να σας πω. Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Στερεότυπα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι επικίνδυνα όμως. Είναι επικίνδυνα. Τέλος πάντων. Γιατί αυτά βάζουν νερό στο μήλο και της ακροδεξιάς. Σωστό. Και αυτά πρέπει να σταματήσουν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Κάτε, κύριε Μεταξύ. Νομίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες με τον αρνητικό αυτό σχετισμό. Το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ είναι ένα ελπιδοφόρο στοιχείο. Το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και πολλαπλασιαστικά γιατί εκφράζει μία τάση. Εκφράζει ένα ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιχειρηματικών ομίλων που τώρα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της υλοποίησής της. Και νομίζουμε ότι καταλύτης για τη συμμετοχή του κόσμου είναι η συμμετοχή πρώτα και κύρια στα σωματεία, στον αγώνα. Και νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες ανάτασης, αγωνιστικής. Και επειδή ακριβώς καταλύτης για όλα αυτά είναι να είναι γερό το ΚΚΕ και εκεί που παίρνουν τα αποφάσεις, άρα και στις εκλογές, στις τοπικές, περιφερειακές και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές, αλλά να είναι γερό το ΚΚΕ και στο δρόμο, εκεί που ανατρέπονται οι αποφάσεις, νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο θετικά τα μηνύματα και το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις. Είναι θετικές οι εξελίξεις που έχουμε και μετά τις ευρωεκλογές. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη ομοσπονδία του δημοσίου αυτή τη στιγμή, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, πρώτη δύναμη είναι η παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ. Άρα το επόμενο διάστημα για τον λαό είναι αισιόδοξα τα μηνύματα στον βαθμό που οργανωθεί και βγει μπροστά στον δρόμο του αγώνα.